Η ψηφιακή μετάβαση που έχει φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή μας αλλάζει άρδιν τον τομέα της ενημέρωσης και τις συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων. Η ιστορία του τύπου, από τη χειρόγραφη είδηση μέχρι τη νέα εποχή των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης, αποτυπώνεται στο βιβλίο του Σωτήρη Τριανταφύλου «Τα ΜΜΕ και η δημοσιογραφία σε μετάβαση». Το βιβλίο πραγματεύεται την αλλαγή που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στη δημοσιογραφία και στα μέσα ενημέρωση. Το πώς έχει αλλάξει η δουλειά μας δηλαδή. Το πώς έχει αλλάξει η δουλειά μας και πώς έχει επηρεαστεί από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και από την οικονομική κρίση η οποία χτύπησε την χώρα μας. Το βιβλίο περιγράφει την ιστορία των μέσων μαζικής ενημέρωσης με το πέρασμα του χρόνου και πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις επιδρούν σε αυτά. Είναι η ιστορία πώς ξεκίνησε ο τύπος από το Γκουτεμβέργιο, πώς προχώρησε, τα προβλήματα που υπήρξαν και πώς μένουμε πλέον στη νέα εποχή. Όλες οι αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει. Έχει τεκτονικές αλλαγές. Ο χώρος έχει αναπτύξει από το χειρόγραφο και από την χειρόγραφη δημοσιογραφία, το τοπογραφείο, έχουν πάει στο κουμπί, στην ενημέρωση που υπάρχει μέσω των ίντερνετ. Πρόκειται για ένα βιβλίο που διδάσκεται ήδη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και από φέτος θα διδάσκεται και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και καταγράφει την αλλαγή που έχει σημειωθεί στη δημοσιογραφία και την εργασία των δημοσιογράφων στην ψηφιακή εποχή. Είναι ένα βιβλίο το οποίο βεβαίως είναι κυρίως πανεπιστημιακό, διδάσκεται ήδη και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και από φέτος θα μπει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Αλλά είναι ένα βιβλίο που νομίζω μπορεί να το διαβάσει οποιοδήποτε, διότι ταυτόχρονα με την περιγραφή της αλλαγής στη δουλειά των δημοσιογράφων και γενικά στο μηντιακό τοπίο, περιέχει και την ιστορία της δημοσιογραφίας, την ιστορία της επικοινωνίας και στην Ελλάδα και στον κόσμο, την εμφάνιση των μέσων ενημέρωσης, εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο και μετά όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις. Και ταυτόχρονα με αυτό περιγράφει και τις αλλαγές που συμβαίνουν στις κοινωνίες και στα κράτη. Ένα σημαντικό εγχείρημα, γιατί μας υπενθυμίζει πώς ο κόσμος της δημοσιογραφίας μεταβάλλεται μέσα σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν οι νέες τεχνολογίες. Το βιβλίο «Τα ΜΜΕ και η δημοσιογραφία σε μετάβαση» μπορεί να εστιάζει στο επάγγελμα του δημοσιογράφου, ωστόσο έχει προεκτάσεις σε ολόκληρη την κοινωνία. Νομίζω μέσα από αυτό το βιβλίο θα μάθει πώς λειτουργεί ένας βασικός πυλώνας της δημοκρατίας μας και όχι μόνο πώς λειτουργεί, πώς έχει σχέση με την κοινωνία μας, πώς συναλλάσσεται με την κοινωνία μας και πώς μπορεί να επιδράσει ένας από τους βασικούς πυλώνες της δημοκρατίας μας, που είναι η δημοσιογραφία και τα μέσα ενημέρωσης, στην ίδια την κοινωνία. Απευθύνεται σε μια ευρύτερη μάζα ανθρώπων, απευθύνεται ουσιαστικά σε ολόκληρη την κοινωνία, γιατί βάζει προβλήματα που έχουν να κάνουν με αυτή την αμφίδρομη σχέση της δημοσιογραφίας με την κοινωνία, της κοινωνίας με τη δημοσιογραφία. Το βιβλίο παρουσιάστηκε στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου παρουσία πολλών δημοσιογράφων, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΣΥΕΠΗΝ, Αντώνης Παπουτσάκης.